Λίγο πριν αρχίσει η νέα καλαθοσφαιρική χρονιά, η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας τίμησε χθες τους κορυφαίους της περσινής σεζόν. Η Ομοσπονδία βράβευσε επίσης το παρελθόν και το μέλλον του αθλήματος στην Κύπρο. Ήταν η βραδιά των κορυφαίων της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο στο επιστέγασμα μιας καθόλου επιτυχημένης σεζόν. Κυρίαρχος στη σεζόν ο Κεραυνός σε διάφορες κατηγορίες, καθώς μεταξύ άλλων αναδείχθηκε νταμπλούχος σε άνδρες και γυναίκες. Ξεχωριστή στιγμή η πρωτοβουλία του Σάιμον Μιχαήλ να παραχωρήσει το βραβείο του κορυφαίου καλαθοσφαιριστή στον πρώτο του προπονητή στον Αστέρα Μέσα Γειτονιάς, Ανδρέα Ολύμπιο. Χωρίς αυτούς ίσως εγώ να μην ήμουν σε αυτό το σημείο σήμερα. Τον κύριο Ανδρέα Ολύμπιο και τον Σοκράτη Λαμάρη, που ήταν οι δύο προπονητές μου, οι πρώτοι προπονητές μου. Κορυφαία καλαθοσφαιρίστρια η Σοφία Θεολόγου, ενώ ισοψήφισαν οι Χάρης Θεοχάρους και Πάτροκλος Κυριάκου ως οι κορυφαίοι καλαθοσφαιριστές σε τροχοκάθισμα. Παρόν και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έθεσε υπό την αιγίδα του την τελετή. Θα ήθελα από αυτό το βήμα να προτρέψω τους νέους και τις νέες της πατρίδας μας να ασχοληθούν ενεργά με τον αθλητισμό. Η άσκηση προσφέρει μια μοναδική, θα έλεγα, ευχάριστη διέξοδο για εκτόνωση της πίεσης. Κορυφαία σφυρίχτρα για φέτος η Μαρία Εγνατίου, η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με αυτό το έπαθλο. Τιμήθηκαν επίσης για τις διακρίσεις τους οι εθνικές εφήβων Κορασίδων και Πέδων. Το παρόν και το μέλλον της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας που τιμήθηκε στην τελετή αντανακλά στα θεμέλια που έθεσε το λαμπρό παρελθόν. Γι' αυτό και η ΚΟΚ τίμησε την Εθνική Ανδρών που κατέκτησε το χρυσό στο Σάμπκε το 1985, το πρώτο για την Κύπρο στο θεσμό. Με προπονητή τότε τον Τάκη Λύρα, την ομάδα αποτελούσαν οι Δώρος Λεμέσιος, Τάκης Μυραλάης, Πάρης Παπαέλληνας, Δώρος Ασίκαλης, Κυριάκος Γιαγκουλής, Ανδρέας Κοζάκης, Αντώνης Εύζωνας, Αντώνης Ρουσάκης, Χάρης Σολέας και Γιώργος Θυρότος. Με κάθε λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η ετήσια τελετή βραβεύσεων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Την τιμητική τους είχαν οι αθλητές και αθλήτριες όπως και η Εθνική Ανδρών του 1985. Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργού Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος κάτι διάρκεια της τελετής τιμήθηκε εκ μέρους της ΚΟΚ. Στην χθεσινή ετήσια τελετή βράβευσης, η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης βράβευσε το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε το πλάνο το οποίο έχουμε εκπονήσει για να έχουμε τα επόμενα χρόνια σημαντικές νέες επιτυχίες σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες θα μας κάνουν όλους περήφανους. Το ζεστό χειροκρότημα των παρευρισκομένων απέσπασαν οι κορυφαίοι καλαθοσφαιριστές σε τροχοκάθισμα Χάρης Θεοχάρους και Πάτροκλος Κυριάκου. Στις χθεσινές βραβεύσεις ο Κεραυνός είχε την τιμητική του αφού σάρωσε τους τίτλους σε άνδρες και γυναίκες. Βραβεύτηκαν ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης ως προπονητής της χρονιάς, ο Σάιμον Μιχαήλος καλαθοσφαιριστής και η Σοφία Θεολόγος καλαθοσφαιρίστρια της χρονιάς και η νεαρή Παναγιώτα Κυριάκου, Ανδρέας Παφίτης και Μόνα Ζάριτς. Οι στόχοι είναι πάντα ήδη πολύ ψηλοί. Φέτος, όπως είδατε, στα 25 χρόνια που είμαι πρόεδρος και άλλα 15-20 που ήμουν παίχτης, δεν θυμάμαι να είχαμε τέτοια συγκομιδή. Η Εθνική Ανδρών του 1985 βραβεύτηκε με την ανώτατη τιμητική διάκριση για την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου στους αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης στο Σαν Μαρίνο. Συνεχίζουμε με μπάσκετ. Τους αθλητές, τις αθλήτριες και τις ομάδες που ξεχώρισαν την σεζόν που μας πέρασε, τίμησε η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Ιδιαίτερη στιγμή στη βραδιά αποτέλεσε η βράβευση της Εθνικής Ομάδας Κύπρου του 1985 που πήρε το πρώτο χρυσό μετάλλιο για το μπάσκετ στους αγώνες μικρών κρατών. Λαμπερή ήταν η φετινή τελετή βραβεύσεων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Ο πρόεδρος της ΚΟΚ, Ανδρέας Μουζουρίδης, έκανε τον απολογισμό της χρονιάς. Μια σεζόν που μας αφήνει πέρα για πέρα ικανοποιημένους και ενθουσιασμένους αναφορικά με το μέλλον της Κυπριακής Καλαθοσφαίρισης. Ένας από τους βασικούς στόχους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ήταν η ανάπτυξη του αθλήματος και γι' αυτό δόθηκε μεγάλη έμφαση στο συγκεκριμένο τομέα. Το βραβείο της κορυφαίας παίκτριας της περσινής σεζόν πήρε η Σοφία Θεολόγου, ενώ στους άνδρες, κορυφαίος αθλητής, αναδείχθηκε ο Σάιμον Μιχαήλ. Ο πρόεδρος του Νταμπλούχου Κεραυνού Στροβόλου, Πάρης Παπαέλληνας, παρέλαβε το τρόπαιο. Οι στόχοι είναι πάντα ήδη πολύ ψηλοί.
Φέτος, όπως είδατε, στα 25 χρόνια που είμαι πρόεδρος και άλλα 15-20 που ήμουν παίχτης, δεν θυμάμαι να είχαμε τέτοια συγκομιδή. Μεταξύ άλλων, τιμήθηκαν ο κορυφαίος προπονητής της χρονιάς που ήταν ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης του Κεραυνού, ο Απόπ Πάφου που πήρε το πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία και τα αγόρια και τα κορίτσια που ξεχώρισαν στις κατηγορίες εφήβων, παιδων, νεανίρδων και κορασίδων. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η βράβευση των κορυφαίων καλαθοσφαιριστών σε τροχοκάθισμα. Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος τιμήθηκε εκ μέρους της ΚΟΚ. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος. Στις ειδικές βραβεύσεις τιμήθηκαν για τις επιτυχίες που είχαν το καλοκαίρι του 2019 οι εθνικές ομάδες εφήβων, κορασίδων και παιδων. Η βραδιά έκλεισε με την ανώτατη τιμητική βράβευση της ΚΟΚ στην Εθνική Ανδρών του 1985 για την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου στους αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης στο Σαν Μαρίνο. Η ετήσια τελετή βραβεύσεων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη. Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά αντάξια μιας επιτυχημένης χρονιάς όπως αξιολογήθηκε στην καλαθόσφαιρα. Ήταν αφιερωμένη στους πρωταθλητές και σε αυτούς που ξεχώριζαν. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη. Όλοι οι αθλητές που εκπροσωπούν τη χώρα μας είναι άξιοι πρεσβευτές της Κύπρου στο εξωτερικό. Χάρη σε αυτούς, η σημαία της πατρίδας μας σχηματίζει περήφανα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Ανδρέας Μπουζουρίδης, εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την πρόοδο του αθλήματος στην Κύπρο. Εργαστήκαμε σκληρά και θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τον ίδιο ρυθμό και για τα επόμενα χρόνια, με μοναδικό γνώμονα την ανάπτυξη της καλαθόσφαιρας σε όλους τους τομείς. Η ΟΠΑΠ Κύπρου αποτελεί το μεγάλο στήριγμα της Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας σε όλες τις ενέργειες και εκδηλώσεις της. Αθλήμα που η ΟΠΑΠ Κύπρου στηρίζει διαχρονικά με ιδιαίτερη αγάπη και έγνοια. Γιατί ακριβώς σεβόμαστε και μοιραζόμαστε τη δική σας όμορφη προσπάθεια. Γεωργία Σαμπουλή, σφαίρα. Βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι και οι κορυφαίες όλων των κατηγοριών. Κορυφαίος καλαθοσφαιριστής ΟΠΑΠ Basket Link, ο Σάιμον Μιχαηλίδης του Κεραυνού Στροβόλου. Κορυφαία καλαθοσφαιρίστρια, η Σοφία Θεολόγου του Κεραυνού Στροβόλου. Κορυφαίος προπονητής ΟΠΑΠ Basket Link, ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Κορυφαίος προπονητής πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών, ο Χρήστος Τηλιανίδης. Και κορυφαία διαιτητής η Μαρία Εγνατίου. Ξεχωριστή στιγμή στη βραδιά η βράβευση των κορυφαίων καλαθοσφαιριστών σε τροχοκαθίσματα. Χάρη Θεοχάρους και Πάτροκλου Κυριάκου. Να ενεργοποιηθούμε σαν εθνική ομάδα, διότι όλα τα παιδιά είναι με πάρα πολύ κόπο που προπονούνται. Οι κόποι μας ανταμείφθηκαν για να έρθουμε ως εδώ. Την τιμητική τους είχαν και οι ομάδες που κατέκτησαν τους εχώριους τίτλους στις διοργανώσεις της Ομοσπονδίας. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην Εθνική Ανδρών του 1985, η οποία κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στους αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης στο Σαν Μαρίνο. Μάλιστα, σε κλίμα συγκίνησης, της απονεμήθηκε και η ανώτατη τιμητική διάκριση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.